Σε τριμηνιαία της έκθεση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αλλά υποβαθμίζει έτσι τους στόχους για τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί το 2014 στο 1,1% έναντι αρχικής εκτίμησης στο 1,5% που είχε διατυπωθεί το προηγούμενο τρίμηνο. Το 2015 ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 1,4% έναντι αρχικής εκτίμησης στο 1,6% και για το 2016 στο 1,7%. Ο στόχος για το μακροπρόθεσμο πληθωρισμό διατηρείται στο 1,9%. Άνοιξε για τα καλά η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους με τους δανειστές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να εξετάζουν σενάρια επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και το Βερολίνο να εμφανίζεται απρόθυμο για λύσεις που επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Σχεδόν καθημερινά το ελληνικό χρέος βρίσκεται σε οικονομικές σελίδες του διεθνούς τύπου με τα σενάρια και τις διαρροές για τα διαφορετικά σχέδια που επεξεργάζονται οι πιστωτές της Ελλάδας σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον να δίνουν και να παίρνουν. Ξεκινάει το φακέλωμα των φορολογούμενων καθώς επιχειρήσεις και τράπεζες καλούνται να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Εισόδων στοιχεία για τις καταθέσεις, τις δαπάνες σε ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά νοσοκομεία, ακόμη και συναλλαγές ανάληψης στα ελληνικά ATM. Πιο συγκεκριμένα, οι εφορίες θα παραλάβουν στοιχεία από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής διασταυρώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Έτσι, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν μεταξύ άλλων το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και ρέπος που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους, καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών, όπως όνομα, επώνυμο και αφημί. Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ, καθώς και ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης αξίας χαρτοφυλακίου, συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.